Έχουν έρθει δύο καλοί συνάδελφοι εδώ κοντά μας. Ανδρέας Ζαμπούκας, Σπύρος Γκουτζάνης. Να τους καλημερίσουμε, να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Νομίζω με αφορμή και τη συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή, δεύτερη ημέρα συζήτησης στη Βουλή σε πολύ ψηλούς τόνους. Σπύρο, να ξεκινήσουμε από εσένα. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει μέχρι τώρα? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν και λένε όχι, και μεταξύ τους δεν συμφωνούν. Καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. Ναι, η κυβέρνηση έχει αυτή την άποψη. Φέρνει ένα νομοσχέδιο το οποίο η αντιπολίτευση όλοι λέει ότι είναι αντισυνταγματικό. Έχει όμως την πλειοψηφία, δεν θα έχει ρογμές η κυβέρνηση σε αυτό. Το προετοιμάζει άλλωστε από το 2004 και νωρίτερα. Θα περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο μετά θα πρέπει τα δικαστήρια να κρίνουν σε τι βαθμό είναι ή δεν είναι αντισυνταγματικό. Πάντως, ακούγοντας και προηγουμένως, θα έλεγα ότι και σε σχέση με την παιδεία ή την υγεία, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαίωμα στις σπουδές, στη μόρφωση. Και όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα όταν ασθενούν να έχουν περίθαλψη. Ναι. Εφόσον βεβαίως πληρώνουν τους φόρους τους και τις ασφαλιστικές τους κρατήσεις, και το κράτος είναι στοιχειώδες ενός πολιτισμού. Θα πρέπει να προσφέρει αυτές τις ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. Και όχι μόνο σε εκείνους οι οποίοι έχουν λεφτά να πληρώσουν παιδεία ή να πληρώσουν υγεία. Ανδρέα. Λοιπόν, όλα αυτά εμένα μου προκαλούν μια μεγάλη θλίψη. Γιατί καταλαβαίνω ότι για άλλη μια φορά έχουμε έναν επαρχιωτισμό, έχουμε μια κοινωνία η οποία αρέσκεται στο λαϊκισμό και το πολιτικό σύστημα το αντιλαμβάνεται αυτό και προσπαθεί να μαζέψει ψήφους από εδώ και από εκεί. Ευτυχώς, σε ό,τι αφορά την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, η πλειοψηφία πια είναι υπέρ της μεταρρύθμισης, δεν ήταν πριν από 10 χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα θετικό γεγονός. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία ακούσαμε πριν από τον καθηγητή από την Αμερική πρέπει να μας δείξουν το δρόμο για το πώς μια μεταρρύθμιση μπορεί να αποτελέσει τα πρώτα βήματα για άλλες πολύ μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που ασφαλώς είναι το άρθρο 16. Δηλαδή, εγώ θέλω κάποια στιγμή να δω το Ίδρυμα Ανιάρχος, το Ίδρυμα Λάτσι να φτιάχνουν πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Κάτι που δεν θα συμβεί ούτε τώρα. Μολονότι αυτό είναι ένα γενναίο βήμα, αποτελεί μεταρρυθμιστικό βήμα και άνοιγμα της αγοράς, ναι. Δεν θα συμβεί. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν ξένα πανεπιστήμια τα οποία θα είναι αξιόλογα, γιατί αυτό θα βοηθήσει πολύ στον ανταγωνισμό, κυρίως της διοίκησης και των δημόσιων, μάλλον των κρατικών και όχι ακριβώς δημόσιων, και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, των κρατικών ιδρυμάτων, γιατί εκεί πάσχουν, δεν πάσχουν ούτε στους καθηγητές ούτε στους φοιτητές. Το υλικό είναι αξιόλογο σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, και να ανοίξει ο δρόμος κάποια στιγμή να αναθεωρηθεί και το άρθρο 16 και να έχουμε μια ανώτατη εκπαίδευση όπως αρμόζει σε αυτή τη χώρα. Όλα αυτά που ακούγονται σαν αιτιάσεις και προβληματισμούς για μένα με αφήνουν αδιάφορο. Θεωρώ ότι είναι επαρχιωτισμός, ότι είναι ένας λαϊκισμός ο οποίος δεν έχει αντικείμενο. Κανένα παιδί δεν θα στερηθεί τη δημόσια παιδεία, ναι. Κανένα παιδί δεν θα, οποιοδήποτε εισοδήματος. Αντίθετα, αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις νευρώσεις στα σπίτια, με τα τεράστια ποσά που ξοδεύονται στα φροντιστήρια, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο για τη λαϊκή οικογένεια, η οποία μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Γι' αυτό δεν λέμε τίποτα. Ναι. Από την άλλη όμως, όποιος έχει χρήματα παίρνει και πτυχίο. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι. Γιατί αυτό το πτυχίο, αν είναι κατά αυτόν τον τρόπο δομημένο, δεν θα έχει καμία αξία στην αγορά. Θα γελάνε όλοι. Κανείς δεν θα προσλαμβάνει έναν άνθρωπο, έναν απόφυτο ενός μέτριου πανεπιστημίου, το οποίο ήρθε εδώ μόνο και μόνο για να κερδοσκοπήσει με πλάγιο τρόπο. Μισό λεπτό. Πώς εξηγείς αυτό το θόρυβο, πώς εξηγείς την κυβίστηση που έκανε για ακόμα μία φορά το Πασόκ, ο κ. Πρόκειται για λαϊκισμό, πρόκειται για άγρα ψήφων σε μάζες, οι οποίες δεν κατανοούν. Μα συγγνώμη, Ανδρέα, αν το ήδη αν μου επιτρέπετε να κάνω και εγώ ένα σχόλιο, ναι. Μισό λεπτό, Σπύρο, πάνω σε αυτό που λέει ο Ανδρέας, γιατί οι δημοσκοπήσεις και η δημοσκόπηση εδώ, η δική μας που δείξαμε χθες, δείχνει ότι ο κόσμος, οι ερωτηθέντες, λένε ναι στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι ψηφοφόροι δε του Πασόκ επίσης. Είναι μοιρασμένοι. Δεν θα έλεγα μοιρασμένοι, αν θέλεις, γιατί όταν έχεις όλον αυτό τον αναβρασμό μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός στο τελευταίο διάστημα και παρόλα αυτά οι ψηφοφόροι σου τάσσονται υπέρ της ίδρυσής του. Είναι λίγο υπέρ. Έτσι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αυτό έχει αυτό τη σημασία του. Πασόκ, ναι. Είναι θέμα ηγεσίας του Πασόκ ή είναι θέμα
του τι θέλει πραγματικά η κοινωνία και οι νέοι ψηφοφόροι κυρίως. Οι νέοι ψηφοφόροι είναι εναντίον του νομοσχεδίου, γιατί πρόκειται για ηλικίες, κυρίως στους φοιτητές, οι οποίοι αισθάνονται... Όσο ανεβαίνει ναι. η ηλικιακή ομάδα, είναι υπέρ. Έτσι, είναι υπέρ. Βλέπω όμως ότι η ηλικία 30-45 στη δημοσκόπησή μας, που είναι μια ηλικία νέοι άνθρωποι, έτσι, έχουν ένα 46,3% που είναι υπέρ της ίδρυσής τους και 45,9% κατά. Ναι. Είναι ένα ποσοστό αρκετά υψηλό. Τέλος πάντων, η διαχείριση όλου αυτού του ζητήματος είναι κυβερνητική. Οι κυβερνήσεις νομοθετούν, οι κυβερνήσεις εκτελούν ό,τι αποφάσει το κοινοβούλιο. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε... Άρα προχωράει κανονικά το νομοσχέδιο, θα πέσει ο κουρνιαχτός. Φαντάζομαι, είμαι αισιόδοξος ότι αυτό που θα δημιουργηθεί θα ανοίξει έναν μεγάλο δρόμο για την εξωστρέφεια της ακαδημαϊκής ζωής στη χώρα. Λοιπόν, ερευνητικά κέντρα, περισσότερες σχέσεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όλα αυτά ελπίζω να θα συμβούν. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε τώρα και εμένα ένα σχόλιο. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου παρακολούθησα μία συνέντευξη που έδωσαν 12 σύλλογοι εκπαιδευτικών και διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίων της Ελλάδας. Λοιπόν, είχαν πάρα πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Οι άνθρωποι έβγαζαν την αγωνία τους και ως δημόσιοι λειτουργοί να υπερασπιστούν το Σύνταγμα, αλλά και να υπερασπιστούν την ποιότητα της δημόσιας παιδείας, της ανώτατης. Δεν είναι καθόλου λαϊκιστές. Λαϊκιστικό είναι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση και όλοι όσοι αντί για να καταθέτουν επιχειρήματα κάνουν χαρακτηρισμούς εναντίον τους. Για να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί. Όταν λένε, για παράδειγμα, ότι έχουν μια αγωνία για την υπαχρωματιδότηση των ανωτάτων πανεπιστημίων, όπως προκύπτει από 2 έρευνες και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Παντίου Πανεπιστημίου, δεν κάνουν λαϊκισμό. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Όταν λέει όχι. Γιατί, Σπύρο, αυτό όχι, είναι άλλο θέμα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Άλλο θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι σωστά χρηματοδοτούμενα τα πανεπιστήμια. Πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, δεν είναι. Και συνδέονται. Είναι. Από τη στιγμή που θα φτιάξει αυτό, θα γίνει ό,τι και έγινε και στη δημόσια υγεία, όπου 55.000 άνθρωποι περιμένουν να χειρουργηθούν. Και αν δεν έχουν να πληρώσουν απογευματινά χειρουργία, ή θα το πληρώσουν με κόστος στην υγεία τους γιατί θα καθυστερήσουν, ή μπορεί και να πεθάνουν. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ήδη κλείνουν. Ότι... Όχι, δεν είναι. Πηγαίνουν μαζί. Τα δύο συστήματα είναι διαφορετικά. Πηγαίνουν μαζί αυτά. Μειώνει σε τμήματα σχολών, οδηγεί σε συρρήκνωση τμήματα πανεπιστημίων της περιφέρειας και αυξάνει την ανάγκη για ιδιωτικά δίδακτρα και ιδιωτική παροχή υπηρεσιών. Μαζί πηγαίνουν αυτά και πηγαίνουν μαζί παγκοσμίως. Δεν μιλάμε ιδανικά, σε ιδανική κατάσταση, να έρθει το Χάρβαρντ να κάνει παράρτημα. Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί. Γιατί να μην συμφωνήσω. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην συμφωνεί. Δεν θα γίνει όμως αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συμβούν όλα καλά. Θα πουλάνε πτυχία με 1.000 ευρώ το μήνα. Σπύρο μου, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα συμβούν όλα καλά και αισιόδοξα. Απλά δεν έχουμε τι άλλο να περιμένουμε. Πρέπει να αλλάξει κάτι στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας. Βαλτώνουμε γιατί σε επίπεδο. Δεν σκεφτόμαστε να ενισχύσουμε πραγματικά την δημόσια, την τριτοβάθμια δημόσια παιδεία. Ωραία, το κράτος λέει ότι δεν έχει χρήματα. Τι θα του πει του κράτους τώρα. Και τι θα κάνει δηλαδή. Θα λέει ότι δεν έχω χρήματα. Άρα θα βάλει τους ανθρώπους να πληρώσουν δίδακτρα για να το εξασφαλίσει. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Δεν είναι υποχρεωτικό. Το κρατικό πανεπιστήμιο δεν είναι πάντα ανοιχτό για όπως ήταν. Το κράτος δεν έχει χρήματα για υγεία, δεν έχει χρήματα για παιδεία, δεν έχει χρήματα για ασφάλιση. Τι είναι, fail state. Θα έπρεπε να έχει, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, όπως θέλετε, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό το να φοιτήσει το παιδί σε ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, σε ένα παράρτημα το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα. Όπως δεν είναι και υποχρεωτικό αυτό το παιδί το οποίο δεν θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα για τον οποιοδήποτε λόγο, επειδή το τμήμα τάδε δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει στην οικογένεια να πάει να ζήσει στην ελληνική περιφέρεια και να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει, να πάει στην Κύπρο. Ξαγωγή φοιτητών κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Όποιος έχει χρήματα τώρα δεν πάει στην Κύπρο ή στην Βουλγαρία. Εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση. Λέει, ας πούμε για παράδειγμα, ότι 37.000 νέοι σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό των προπτυχιακών σπουδών σε αυτές τις 37.000? 5%. Τα υπόλοιπα είναι από τα πτυχιακές σπουδές και είναι γιατί έχουν καλύτερα. Όχι, στην Κύπρο πηγαίνουν για προπτυχιακά. Ναι. Στην Κύπρο δεν ξέρω αν. Είναι μεγαλύτερο το. Είναι πολύ μεγαλύτερο ο. Για μένα δεν είναι αυτό το πρώτο επιχείρημα. Ναι. Στέκει και αυτό, αλλά το πρώτο είναι η εξωστρέφεια. Πρέπει να σπάσει το κατεστημένο του κρατικού πανεπιστημίου. Το οποίο δεν είναι ακριβώς δημόσιο, είναι κρατικό. Ελέγχεται από το κράτος. Ενώ το Χάρβαρντ ή τα πανεπιστήμια στη Μεγάλη Βρετανία είναι δημόσια. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πάρουμε ένα σχόλιο. Σπύρο, γνωρίζεις κάτι περισσότερο για το αν ο κύριος Κασελάκης τελικώς
Θα ανέβει στην κλίμακα των επικρατείας και θα γίνει βουλευτής. Ξέρεις από το ρεπορτάζ σου, έχεις καμιά πληροφορία. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Θα πρέπει να παραιτηθούν πάρα πολύ. Γι' αυτό ρωτάω. Το είχε απορρίψει κάτι. Του είχε γίνει η ερώτηση κανονικά και το είχε απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο με σαφήνεια και είχε πει ότι εκείνος θα εκφράζει εκτός βουλής τον ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινωνία, με όλη τη δραστηριότητα και θα αφήσει την κοινοβουλευτική ομάδα να κάνει το δικό της. Δεν έχω πληροφορία ότι. Άρα δεν μίλησε ο κύριος Κασελάκης ή κάποιος δικός του έτσι από το στενό του περιβάλλον με τους. Με τους βουλευτές επικρατείας. Σαν σκέψη, υπάρχει πάντοτε αυτό. Ναι. Έτσι. Το συζητιέται, αλλά δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι άλλαξε την απόφασή του. Ναι. Έτσι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Μια ακόμα ερώτηση. Είδαμε χθες το τι έγινε στην Οδυσσό. Έπεσε ο πύραυλος πάρα πολύ δίπλα στην ελληνική αποστολή, δίπλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμα ήθελε, τον πρόεδρο Ζελένσκι. Λίγο παραπέρα, δεν ήθελε, εντάξει, να μας σοβαρεί τώρα. Ναι. Ένα γεγονός το οποίο το καταδίκασε σύσσωμη η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν ακούσαμε τίποτα από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έπρεπε να βγει μια ανακοίνωση. Σπύρο. Αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Τώρα μου ζητάς να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Δεν θα έπρεπε. Ενδεχομένως, αλλά δεν έχω ακούσει τη δική τους άποψη γιατί δεν βγάλανε ανακοίνωση για να το κρίνω. Ανδρέα. Τι να υποθέσω. Αν θες να δούμε κάτι σκοτεινό εδώ, μπορεί να δούμε ότι κάποιοι ψηφοφόροι εξ αυτών είναι ρωσόφιλοι. Τι να σου πω τώρα. Ατυχές είναι. Πρέπει να βγαίνουν ανακοινώσεις αυτά για να δείχνουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό όλων των κομμάτων της χώρας. Το σκεπτικό αυτού του πράγματος μπορεί να είναι ότι επειδή διαφωνούν με την εμπλοκή, με την περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση και γι' αυτό να αποδοκίμασαν και την ενέργεια του Πρωθυπουργού. Αλλά. Τώρα, μέχρι εκεί μπορώ να σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.